Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την συζήτησή μας με τον Ρήγα τον Τζιακύριο, ο οποίος είναι υγειοφυτικός ελεκτής. Φύτο υγειονομικός. Φύτο υγειονομικός ελεκτής. Που είναι η δουλειά του να ελέγχει την υγεία των φυτών και προσπαθούμε να μας δώσει κάποιες πληροφορίες έτσι να καταλάβουμε το φαινόμενο των εισβολικών, της εισβολής των ειδών της βιοποικιλότητας, το οποίο, όπως είπε και στην πρώτη το πρώτο μέρος της εκπομπής, είναι ο πρώτος ή ο δεύτερος κίνδυνος για την ποικιλότητα όλου του πλανήτη, για όλα τα είδη ζωής που βρίσκονται στο πλανήτη, οι οποία έχουν συγχυστεί και με την κλιματική αλλαγή βρίσκονται, αλλάζουν οι συνθήκες που ζουν, αλλάζουν οι συνθήκες που ζούμε εμείς. Ο κορονοϊός και η εισβολή αυτών των ειδών στους ανθρώπους θεωρείται επίσης ένα εισβολικό είδος, είναι και αυτό ένα είδος εισβολής. Πώς το βλέπεις, τι μπορούμε να κάνουμε? Ναι, θα τα πούμε ένα-ένα. Καταρχήν να πούμε ότι λέμε αυτά τα είδη πλέον, τα χαρακτηρίζουμε τα εισβολικά, ας πούμε, τα λέμε χωροκατακτητικά ξενικά είδη, έτσι, ξένα είδη. Αυτά δηλαδή που δεν είναι γηγενή και όταν μπαίνουν σε ένα οικοσύστημα εξαπλώνονται τόσο πολύ ώστε αποβάλλουν τα άλλα και δημιουργούν μεγάλα προβλήματα οικονομικά. Προβλήματα, ναι, αυτή είναι μια διαφορά, διότι να το πούμε, πολλά από αυτά συμβιώνουν, ζουν και αυτά στο νέο χώρο που ήρθαν μαζί με τα άλλα, χωρίς να εξαφανίζουν τα άλλα. Ορισμένα από αυτά όμως λειτουργούν ως εισβολής και εξαφανίζουν, δημιουργούν μια ρήξη στο οικοσύστημα. Ναι. Δηλαδή, για να το καταλάβει κανείς αυτό, είναι ότι ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι οι φοίνικες. Αν φυτέψουμε ένα φοίνικα, ας πούμε, στην Κέρκυρα, αυτός επειδή κάνει κρύο, δεν μπορεί, ας πούμε, ένα τροπικό φοίνικα να εξαπλωθεί, έτσι. Μπράβο, αλλά αν αλλάξει το κλίμα, όμως, μπορεί αυτός να καταλάβει, ας πούμε, περιοχές αμοθήνες, ξέρω εγώ, γιατί θα γίνει διαφορετικό το κλίμα. Όμως, αν ο φοίνικας αυτός έχει, ας πούμε, ένα σκαθάρι, όπως αυτό το σκαθάρι του φοίνικα, και το πάμε αυτό το φοίνικα με το σκαθάρι στην Κρήτη, πώς έγινε δηλαδή με το κόκκινο σκαθάρι, τότε αυτό θα μεταπηδήσει και θα πάει στο φοίνικα του Θεόφραστου, στο δάσος του Βάη, του Πρέβελη κτλ. Άρα θα απειλήσει το τοπικό είδος. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δηλαδή, για να καταλάβουμε πώς ένα απομενωμένος πληθυσμός Βινίκων, ας πούμε, μπορεί να εξαφανιστεί από ένα εισβολικό είδος που ήρθε με ένα άλλο είδος φοίνικα. Γιατί ενώ ο φοίνικας δεν θεωρείται εισβολικό είδος, το καθαρή είναι. Να πω ότι είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα το θέμα αυτό, ότι τώρα αρχίζουν τα κράτη να παίρνουν μέτρα. Σκεφτείτε ότι είπαμε ότι παγκοσμίως είναι μάλλον η δεύτερη αιτία απώλειας βιοποικιλότητας. Σκεφτείτε ότι περίπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 12.000 τέτοια ξένα είδη, αλλά όμως μόνο το 10 με 15 εκτιμάται ότι είναι χωροκτατικά, έτσι. Και από αυτά υπάρχουν πάρα πολλά που είπαμε και κάποια παραδείγματα, όπως το λεοντόψαρο, όπως η ασιατική σφίκα, τα μύδια ζέβρα, τα ρακούν, οι καναδόχινες, υπάρχουν πάρα πολλά είδη. Και στις ελληνικές θάλασσες είπαμε ότι γίνονται εισβολείς. Τώρα, κάποια φυτά, έτσι, όπως ο υβρομοκαρδιά, όπως είπαμε, ο αήλανθος, ο γερμανός, είναι ήδη τα οποία... Ο γερμανός είναι μια μικρή πουά. Υπάρχει πολύ στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, γύρω-γύρω και ήρθε με τα γερμανικά στρατεύματα. Γι' αυτό το λένε Γερμανό, ένα μπλε λουλουδάκι έχει και έχει εξαπλωθεί στα χωράφια. Και η οξαλίδα που είναι... που έχει και αυτή κίτρινο λουλούδι και έχει φύλλα σαν το τριφύλι και εξαπλώνεται στη Μυτιλίνη, παράδειγμα, δημιουργεί χαλιά, ας πούμε, κάτω από τους ελαιώνες. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά. Τέτοια είδη, ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργήσει το Mink, το αμερικάνικο βιζόν, που απελευθερώθηκε από κάποιες οργανώσεις και κάποιοι ξέφυγαν από τα εκτροφή της Καστοριάς και καταλαμβάνει όλο και περισσότερες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα. Ή ο Μιοκάστρας, που είχε μια εκτροφή στον Αλιάκμονα και τώρα έχει αρχίσει και εξαπλώνεται και από τη μεριά, έφτασε στο Δέλτα του Εύρου. Χθες την παρουσίαση που έκαναν κάποιοι επιστήμονες στο θαλάσσιο πάρκο του Μεσολογγίου, μάθαμε ότι έφτασε και μέχρι από τις ακτές της Δυτικής Ελλάδας μέχρι και την Πελοπόννησο. Έχει, νομίζω, βρεθεί και στην Κέρκυρα. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν πολύ μεγάλα προβλήματα
Γιατί αυτά τα είδη δημιουργούν, όπως είπαμε, και οικονομικά προβλήματα και προβλήματα της υγείας των οικοσυστημάτων. Μπορεί να καταρρεύσουν ολόκληρα οικοσυστήματα. Έτσι είναι το θέμα με τα πλατάνια που ξεκινήσαμε. Γιατί αν ξεραθούν όλα τα πλατάνια σε όλες τις κήτες και απότομα και δεν αντικατασταθούν με άλλα είδη, φανταστείτε ότι τεράστιες μεγάλες, δηλαδή μάζες, είτε από τα ίδια τα δέντρα, είτε από το υλικό που κρατούν αυτά, τα συγκρατούν αυτά τα πλατάνια, θα αρχίσει να, ειδικά με την κλιματική κρίση και με τις τραγδές βροχοπτές και τις καταιγίδες, θα αρχίσει να κατρακυλάει, δημιουργώντας πολύ μεγάλα προβλήματα. Μπορεί να έχουμε τεχνικά έργα τα οποία να καταστρέφονται, χωράφια να πλημμυρίσουν, επιχειρήσεις ηχθειοτροφία να μπαζώνονται. Έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Βλέπουμε μια κατάσταση σταθερή, γιατί βλέπουμε τα σταθερά οικοσυστήματα αυτά, τα οποία μας προσφέρουν συγκεκριμένες οικοσυστημικές, λέμε, υπηρεσίες, κατακρατούν τα πλημμυρικά φαινόμενα, τα νερά κτλ. Αν όμως αυτά εξαφανιστούν, σταματάει αυτή η συστημική λειτουργία να υπάρχει. Και αυτό που μας δίνεται τζάμπα θα πρέπει να κάνουμε τεχνικά έργα για να τα συγκρατήσουμε αυτά τα νερά ή και να ουσιαστικά να δεχθούμε τεράστιες επιδράσεις οι οποίες δεν έχουμε προγραμματίσει. Δεν έχουμε σκεφτεί καν να φτιάξουμε μια γέφυρα, παράδειγμα, με τα νέα αυτά δεδομένα. Άλλο να έρχεται, ας πούμε, μια αλφα μάζα νερού ή να έχουμε την αλφα β' στερεοπαροχή που λέμε και άλλο να έχουμε τη γάμα, έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό το τεχνικό έργο που θα κατασκευάσουμε. Τελικά, αυτά είναι τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε. Ναι. Και οι θέλω να πω λίγο για την εθνική. Ναι, οι ζημίες τελικά από την κλιματική αλλαγή, λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο το ένα, λίγο το τσουνάμι, λίγο το οι τυφώνες, λίγο αυτά που δεν υπήρχαν πριν, αν τα βάλουμε όλα κάτω, ότι όλοι οι άνθρωποι, μα όλοι οι άνθρωποι σε οποιοδήποτε επάγγελμα, οποιαδήποτε θέση και να είναι, χάνουμε περισσότερα από ό,τι κερδίζουμε. Με αυτή την τεχνολογία μας έχει δώσει τη δύναμη να ο άνθρωπος ο σημερινός, σχετικά με τον τρόπο που ζούσε πριν, να θεωρείται Σούπερμαν. Από την άλλη όμως, δεν οδηγείται σε αδιέξοδο αυτό. Γιατί η οικονομία, όταν γίνει μια ζημιά, μετά ο κόσμος δουλεύει περισσότερο για την αποκαταστήση. Οπότε δείχνει εκεί έναν δείχτη ανάπτυξης, ο οποίος θεωρείται ότι δεν κακό να μοιάζει καλό, τουλάχιστον υπάρχει αυτό και έτσι ξαναγυρνάει. Ειδικά η Αμερική ποντάρει πολύ σε αυτό. Όμως από ένα σημείο και μετά, που οι ζημίες θα είναι τόσο μεγάλες, για παράδειγμα στην Αμερική με τους τυφώνες, δεν θα τίθεται θέμα αν μπορεί να επιδοτηθεί για να πληρώσει τη ζημιά ή να δουλέψει η οικονομία, αλλά θα αναγκαστεί να φύγει, να αφήσει αυτές τις περιοχές που, ενώ τώρα πάει ένας τυφώνας, αύριο θα πηγαίνουν 5-10. Δεν θα προλαβαίνει να τα φτιάχνει. Έτσι, εκεί οδηγεί η υπόθεση. Και το θέμα είναι ότι από το 2017 και μετά, η αύξηση της θερμοκρασίας, της μέσης θερμοκρασίας, είναι κάθε μήνα και περισσότερη. Δεν έχουμε, δηλαδή βλέπουμε μια εκθετική αύξηση της θερμοκρασίας και παρόλες τις προσπάθειες και την αισιοδοξία ότι μέχρι το 2030 θα μπορέσουμε να γίνουμε 100% οικολογικά όλες οι δραστηριότητες μας, ακόμα και με αυτή την υπόθεση, πολλοί δεν την πιστεύουν, λένε θα είναι το 2050, δηλαδή ακόμα χειρότερα, δηλαδή και με το καλύτερο σενάριο, βλέπουμε ότι δεν μειώνεται η αύξηση της θερμοκρασίας και της κλιματικής αλλαγής. Θα πρέπει τουλάχιστον να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι ισορροπήσαμε, ξέρουμε που είμαστε, φτάσαμε μέχρι εδώ και να πάμε προς τα πίσω. Αλλά εδώ κάθε μέρα που ξεκινάει είναι καινούρια, είναι νέα δεδομένα. Είμαστε πιο μπροστά στην κλιματική απορρίθμιση. Αντιμετωπίζουμε πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναδεί. Λοιπόν, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά ναι, εγώ θα ήθελα να πω, πριν να πιάσουμε αυτό το θέμα της κλιματικής απορρίθμισης που είναι πολύ σοβαρό, και θα πω μερικά πράγματα και για τα δάση γι' αυτό, γιατί έχουμε και μια νέα στρατηγική ψηφισμένη πια από το, και υπάρχει σαν νομικό κείμενο πλέον για τη χώρα, ούτως ώστε να εφαρμόσουμε μια νέα δασοπονία μεσογειακού τύπου προσαρμοσμένη στην κλιματική απορρίθμιση και κλιματική κρίση. Εμείς πρέπει να κάνουμε 4 πράγματα. Να προλάβουμε να κάνουμε πρόληψη εισαγωγής νέων εισβαλλικών ειδών, να κάνουμε έγκαιρο εντοπισμό και να κάνουμε προσπάθειες εξάλειψης με ένα συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο
να παρακολουθήσουμε και να ελέγχουμε τον μακροπρόθεσμο περιορισμό της εξάπλωσης αυτών που έχουν ήδη εισβάλει και να κάνουμε και αποκατάσταση βιοπικιλότητας. Στην περίπτωση του Πλατάνου δηλαδή, έχουμε μια νομοθεσία του... Ναι, αυτά τα τέσσερα πράγματα. Στην νομοθεσία δηλαδή για τα Πλατάνια, παράδειγμα, έχουμε μια κοινή υπουργική απόφαση από το 2004, η οποία δεν έχει επικαιροποιηθεί, δεν έχει αλλάξει και παρόλα αυτά και αυτή ακόμα παραβιάζεται. Χρειαζόμαστε λοιπόν να κάνουμε και το μια... Ναι, να πω ένα παράδειγμα τώρα που το θυμήθηκα. Έχω ακούσει ότι σε άλλες χώρες γίνεται αυστηρός έλεγχος όταν πας και έχεις κάποιο ζώο, μαζί σου, ένα σκύλο, οτιδήποτε. Και δεν επιτρέπουν πολλά πράγματα τα οποία δεν ξέραμε εμείς ότι κάνουν τέτοιους ελέγχους και γιατί τους κάνουν. Στην Ελλάδα δεν έχω δει ποτέ να ελέγχουν κάτι τέτοιο, δηλαδή. Δεν ξέρω, αυτό έχει γιατί... να κάνει με το διεθνές εμπόριο, με το CITES, αλλά και με τη φυτοϊγεία. Ειδικά είναι. Ελλάδα δεν... δεν έχει προχωρήσει. Και θα πρέπει καταρχήν να κάνει μια κοινή πολιτική απόφαση για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, να κάνει σχέδια διαχείρισης και προειδικά διατάγματα σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές και να ολοκληρώσει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο για να γίνουν μετά ο εθνικός σχεδιασμός. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα, ο εθνικός σχεδιασμός, δηλαδή σε τοπικό επίπεδο, από επίπεδο Υπουργείο μέχρι τοπικό επίπεδο, να έχουν ξεκάθαρες αρμοδιότητες, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, οι περιφέρειες, οι δήμοι, οι οργανώσεις των πολιτών κτλ. Πολύ δουλειά, Ναι, εθνική στρατηγική με προτεραιότητες, δηλαδή με τι θα ασχοληθεί με προτεραιότητα, με το Μυοκάστρα ή με το Μίνκ, ας πούμε, ή με τον Πλατάνη, ποιο είναι πιο σημαντικό. Θα πρέπει να κάνει ένα μηχανισμό για τον έγκαιρο εντοπισμό και την εξάπλωση, να φτιάξει οδηγούς δηλαδή για το πώς ας πούμε εντοπίζονται, τι πρέπει να κάνουν, θα δώσει... Αυτό είναι το πέμπτο βήμα ουσιαστικά που να κάνει. Δηλαδή να ξέρουμε, είναι αυτό ο εισβολικός οργανισμός, δεν είναι. Δεν υπάρχει μια λίστα στην Ελλάδα που να λέει αυτά είναι τα είδη, παιδιά, πρέπει με αυτά να κάνουμε ενέργειες δράσεις κτλ. Να έχει συγκεκριμένα πρωτόκολλα διαχείρισης, τι θα κάνουμε όταν βρούμε ένα εισβολικό είδος, πού θα είναι, πώς θα το διαχειριστούμε κτλ. Και βέβαια να υπάρξει δικτύωση μεταξύ των οργανώσεων και των εμπλεκομένων φορέων και να υπάρχει ενημέρωση. Είναι αυτό που κάνετε εσείς και με το κανάλι σας. Και να κάνει και αποκατάσταση. Παράδειγμα, με τα Πλατάνια έχουμε προβλήματα στην νομοθεσία. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνουμε καραντίνα μόλις βρούμε ένα Πλατάνι. Ξέρω, όπως κάνουμε, ας πούμε, με ένα κρούσμα του κορονοϊού. Θα πρέπει η γειτονική πλάτα να τους ξεράνουμε. Αλλά όμως είναι σε μια εθνική οδό. Πώς θα το κάνουμε αυτό, θα ξεράνουμε ένα Πλατάνι χωρίς να το κόψουμε και θα το αφήσουμε εκεί 2 μήνες και άμα γίνει ένας δυνατός αέρας και πέσει και σκοτώσει έναν άνθρωπο ή ένα διερχόμενο αυτοκίνητο, ποια είναι τα εγκεκριμένα συσκευάσματα και με ποιο τρόπο πρέπει να γίνει αυτό, τι κυρώσεις θα υπάρχουν, πόσο πρόστιμο θα πληρώσουν, ποιες υπηρεσίες πρέπει να κάνουν ακριβώς και ποιες ενέργειες, ποια πρωτόκολλα κτλ. Είναι παλιά η νομοθεσία, δεν έχει επικαιροποιηθεί, υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν λύνονται και κυρίως δεν έχει γίνει ένα, γι' αυτό πρέπει να γίνει για όλα τα είδη τα εισβολικά, να γίνει μια έκθεση κινδύνου, δηλαδή και μια οικονομική αποτύπωση για να δούμε και τις προτεραιότητες και να ξέρουμε και ποια πόρτα θα χτυπήσουμε και ποια χρήματα θα χρησιμοποιήσουμε, ούτε ώστε να δούμε. Ένα παράδειγμα είναι ότι, παράδειγμα κλασικό με τα Πλατάνια, είναι ο Καλαμάς, για παράδειγμα, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εξάπλωση ασθένειες, δεν μπορούμε να τα σταματήσουμε εκεί, αλλά μπορούμε στους παραπόταμους ή μπορούμε στα χωριά, στα οποία έχουμε, ξέρω εγώ, ένα πλάτανο στην πλατεία. Που είναι ιστορικός και έχει γύρω-γύρω καφενεία, η οποία και έχουμε εκεί οικονομική δράση. Είχατε προτείνει, είχα ακούσει ότι πρότεινες στο Ήπειρος TV που μιλούσε στις προάλλες, προτείνατε να έρθουν κάποιοι, να αντικαταστήσουν με κάποια είδη πιο ανθεκτικά. Ναι, έχουμε αναλύσει και τα δάση μας. Ναι, έχουμε κάποια είδη της παρόχθειας βλάστησης στην Παμβότιδα, τα οποία μαζί με τα Πλατάνια και με άλλα υδροχαρή είδη βγαίνουν και τα οποία δεν έχουν προβλήματα, όπως ας πούμε είναι οι ιτιές και οι λεύκες που σπάνε εύκολα όταν μεγαλώσουν και αυτά είναι αυτές οι παρόχθειες βελανδιές, η υδρής υποδισκοφόρα, είναι ένα πολύ ωραίο είδος που μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί στα πάρκα της πόλης
και βρίσκεται και σε φυσικούς πληθυσμούς στις παρόχθες εκτάσεις. Μετά είναι ο Φράξος, ο Νερόφραξος, ας πούμε, λέγεται. Υπάρχουν κάποια σπεντάμια, υπάρχουν επίσης οι υποκαστανιές, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί σε αστικό περιβάλλον και μάλιστα και σε παραλίμνιο, παρόχθιο. Οπότε είναι ήδη, δηλαδή, 4-5 είδη τα οποία μπορούν εύκολα να αντικαταστήσουν αυτή την παρόχθια βλάστηση. Πάντως, αυτό που ήθελα να συμπληρώσω σχετικά με το θέμα με την κλιματική αλλαγή που είπατε, την κλιματική απορρίθμιση και τα δασικά οικοσυστήματα, θα πω ένα παράδειγμα εδώ πέρα, όταν ήμασταν εμείς φοιτητές, παράδειγμα, για τα ελατοδάση. Θα πω ότι είχαμε έναν καθηγητή, ο κύριος Καϊλίδης, ο οποίος ήταν εντομολόγος και μας δίδασκε τη δασική φυτοπαθολογία, ας πούμε, και λέγαμε δασική παθολογία τότε. Είχε κάτι πολύ μεγάλα βιβλία γράψει, ήταν εξαιρετικός καθηγητής και άνθρωπος, ο οποίος έλεγε χαρακτηριστικά στο Περτούλι που κάναμε πρακτική άσκηση, ότι εγώ προσπάθησα αυτό το ελατοδάσος 5 φορές να το κάψω. Έβαζα πετρέλαιο, έβαζα σαμπρέλες, προσπαθούσα, γιατί είναι ένα δάσος ομίχλης. Εμείς εκεί πέρα τον Αύγουστο φοράγαμε ζακέτες πριν 30 χρόνια που κάναμε πρακτική άσκηση τον Αύγουστο. Και κάθε πρωί ήταν μέσα στην ομίχλη αυτό το δάσος Ελάτης. Αυτό το δάσος, αυτά τα δάση της Ελάτης αναπτύχθηκαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και τα βλέπουμε έτσι, όμως τώρα ούτε καν να διαναλυθείς να βάλεις φωτιά σε ελατοδάσος, θα πάρει φωτιά. Και θα πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Είδαμε και εδώ και στο Γράμμα ελατοδάσεις να καίγονται και στο Μητσικέλη και κάτω στην Πάρνηθα και παρακάτω ακόμα και στην Πελοπόννησο. Άλλα είδη βέβαια. Αυτά είναι είδος άλλο ελάτης από αυτό που έχουμε εμείς εδώ. Είναι ευρυδογενής η ελάτη αυτή εδώ, ενώ εκεί είναι η κεφαλνιακή. Αλλά τα ελατοδάση και τα ψυχρόβια κονοφόρα, έτσι τα λέμε, θα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και κάποια μοντέλα δείχνουν ότι θα έχουμε αλλαγή της βλάστησης. Οπότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την κλιματική αλλαγή, με την κλιματική απορρίθμιση. Ήθελα, έχουμε κάποια νέα πορίσματα που λένε ότι τα επόμενα χρόνια θα αυξηθούν οι εισβολείς οικονομικοί και μάλιστα 2.500 νέοι εισβολείς, όχι απλά ξενιστές, εισβολής, πολιτικά ήδη θα αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Πώς θα το αντιμετωπίζουμε τώρα αυτό, όπου και οι προσπάθειές μας για την να γίνουν όλα τις 100% οικολογικά δεν ακολουθούν το καλύτερο σενάριο? Ναι, κοιτάξτε τώρα, είναι δράσεις σε δύο επίπεδα. Είναι άλλες οι δράσεις που κάνουμε για την κλιματική κρίση και άλλες οι δράσεις που κάνουμε για την προστασία της βιοποικιλότητας, έτσι. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που με σόκαρε εμένα προσωπικά, ένα ντοκιμαντέρ που είδα πέρυσι τέτοια εποχή, ήταν για τις Μπαχάμες, για τη Μεγάλη Μπαχάμα, όπου πέρασε εκεί ο τυφώνας με, νομίζω ήταν ένταση 8 ή 9, δεν θυμάμαι, πάντως ήταν άνεμη ταχύτητα 250 χιλιόμετρα την ώρα, ισοπαίδωσαν ουσιαστικά έναν παράδεισο τουριστικό, έτσι. Και δεν νομίζω να ξαναμπορέσει να στηθεί στα πόδια του, ήταν μια ολική καταστροφή αυτό που έγινε εκεί. Οι δράσεις που κάνουμε για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής είναι γνωστές κιόλας, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και μετά ειδικά το ΜΑΤΙ πολλή συζήτηση και στη χώρα. Επιτέλους αναγνωρίστηκε ότι είναι σοβαρό πρόβλημα, το οποίο για πολλές δεκαετίες κρύβονταν, κατά το χαλί θα έλεγα. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να σταματήσουμε να καίμε υδρογονάνθρακες και πρέπει να κάνουμε όλη την οικονομία μηδενικού άνθρακα που λέγεται. Δηλαδή η ενέργεια που καταναλώνεται να μην είναι από υδρογονάνθρακες, από υγειάνθρακα, από λιθάνθρακες κτλ. Δηλαδή να μην παράγουμε άλλο διοξείδιο το άνθρακα και δημιουργούμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό είναι το ένα πράγμα το οποίο εμείς... 100% οικολογικά, όλα να γίνουν 100% οικολογικά.
Εμείς σαν δασικές υπηρεσίες προσφέρουμε ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη υπηρεσία, η οποία δεν έχει οικονομικό αποτύπωμα ακόμα, δεν έχει γίνει το οικονομικό της αποτύπωμα στη χώρα και είναι, λειτουργούμε ως μια αποθήκη άνθρακα. Τα δάση απορροφάνε τον άνθρακα γιατί κάνουν φωτοσύνθεση, όπως ξέρετε. Όσο περισσότερα δάση υπάρχουν, τόσο περισσότερο διοξείδιο άνθρακα παράγουμε. Ακόμα όμως να σας πω ότι ένας τρόπος για απορρόφησης του άνθρακα, με αντλίες του άνθρακα, είναι τα πεύκα, οι τενευόμενα πεύκα. Γιατί όταν αναδασώσουμε, ας πούμε, ένα λατομείο ή μια λιγνητική περιοχή με πεύκα και τα ρητινεύουμε, ουσιαστικά τραβάμε σαν αντλία και παίρνουμε ένα προϊόν, το οποίο αυτό το προϊόν, το ρετσίνι δηλαδή, τι είναι, είναι υγροποιημένο, μια μορφή διοξιδίου του άνθρακα. Λοιπόν, εμείς έχουμε δάση, λοιπόν, αλλά δεν έχουμε την τεχνολογία εφαρμόσει να τα κατασκευάζουμε σε επίπλα, τα οποία όμως έχουν τελικά και αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα. Άρα, λοιπόν, η δασική επιστήμη και η δασική υπηρεσία αλλά και τα δάση της χώρας μας μπορούν να παίξουν τεράστιο και κρίσιμο ρόλο στην αποτροπή αυτού του φαινομένου, παρόλο που βέβαια είμαστε μια μικρή χώρα, έτσι. Αλλά και γενικότερα τα δάση παίρνουν όλο και περισσότερο μεγαλύτερη σημασία σε αυτό το θέμα. Επειδή ο χρόνος μας τελειώνει πραγματικά, νομίζω ότι το μήνυμα το έδωσες. Μου θύμισες και ένα βιβλίο που είχε γραφτεί παλιά, που το όνομα του ήταν «Η λέξη για τον κόσμο είναι δάσος». Πραγματικά αυτό να μην το ξεχνάμε, να μην ξεχνάμε ότι το δάσος είναι η αρχή και το τέλος της ζωής. Και καλά που μας το θύμισες. Ο τρόπος δηλαδή για να αποκατασταθεί η βιοπικιλότητα και να ξαναγυρίσουν όλα στο φυσιολογικό είναι να υποστηρίξουμε τα δάση. Να ξαναφτιάξουμε δάση, να μην αποψηλώνουμε τα δάση. Και νομίζω αυτό είναι και το μήνυμα που γρήγορα έτσι να δώσουμε για το τελείωμα της εκπομπής. Ναι. Εγώ θα έλεγα να θυμίσουμε στους ακροατές σας ότι το δάσος και η ύλη, υψιλονίτα, είναι η ύλη και η υλοχρηστική και ο υλοτόμος. Είναι η ίδια ρίζα, γιατί η ύλη ουσιαστικά είναι το ξύλο, έτσι. Από τη, η γλώσσα η ελληνική μας διδάσκει πόσο σημαντικό ήταν αυτό το υλικό, λοιπόν, και το υλικό που λέμε και όλα αυτά, για τον αρχαίο πολιτισμό, και νομίζω και ότι ο σύγχρονος και μελλοντικός πολιτισμός θα στηριχθεί σε προϊόντα ξυλίας και σύγχρονης τεχνολογίας. Λοιπόν, αγαπητέ Ρίγα, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας απόψε. Άρα τελεία βάζουμε, γιατί νομίζω το θέμα να χαιρετάει και ο Σπυράκης. Γεια χαρά. Και καλή συνέχεια και στον αγώνα σου και στην προσπάθεια που κάνεις για να σώσεις την Ήπειρο και τα δάση και από τα πετρέλαια και από όλα αυτά. Συγχαρητήρια. Στην προσπάθειά σου, ο κόσμος σε γνωρίζει για τους αγώνες σου. Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας και στο επανειδή. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εμάς. Σας ευχαριστούμε και εσάς που είστε μαζί μας. Να έχετε ένα πολύ ωραίο βράδυ. Γεια σας.